Ναι, ναι. Λέγομαι Νικόλαος Μήτρακας. Είμαι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ισπερινό Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Μένω στην Κοζάνη, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μένω στην Κοζάνη από το 2005 έως σήμερα. Είμαι φυσικός. Τώρα με τη φωτογραφία άρχισα να ασχολούμαι από το 2016. Με παρότρινση του φίλου μου Σάκη Δαζάνη, ας πούμε, για την έκφραση, ας πούμε, της τέχνης. Στη φωτογραφία στην αρχή ξεκίνησα σαν περισσότερο σαν αποτύπωση, ας πούμε, των οικογενειακών στιγμών. Αλλά στη συνέχεια είδα ότι μπορεί να γίνει ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων και περισσότερο και εκτόνωσης και αδιαφυγής, ας πούμε, από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Με τις φωτογραφίες ασχολούμαι και με φωτογραφίες τοπίου και φωτογραφία δρόμου. Βασικά φωτογραφίζω όπως μπορώ, όπου μπορώ, με ό,τι έχω στη διάθεσή μου. Και προσπαθώ όσο μπορώ να μέσα από τις φωτογραφίες να βγαίνουν τα συναισθήματά μου και όπως η δική μου ματιά για τον πραγματικό κόσμο. Σήμερα τι θα δούμε, δικές σας φωτογραφίες από όλα αυτά που είπατε, έτσι? Ναι, ναι, σήμερα θα δούμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες και φωτογραφίες τοπίου. Έχω τρία μεγάλα κεφάλαια, ας πούμε, φωτογραφιών, φωτογραφίες ασπρόμαυρες, τοπίου και δρόμου. Και είναι, ελπίζω να σας αρέσουν. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση που έχουμε σήμερα για τον τόπιο φωτογράφο Νίκο Μήτρακα. Ο Νίκος ασχολείται με τη φωτογραφία τα τελευταία τρία χρόνια. Ζει στην Κοζάνη, έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας φωτογράφος ο οποίος έχει μια σύγχρονη ματιά, ένα σύγχρονο βλέμμα και είναι στη διαδικασία της αναζήτησης του ίδιου του φωτογραφικού